10. Η ώρα της αντίστροφης μέτρησης για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας έχει φτάσει. Τα φώτα ανάβουν και η συστάδα των δέντρων φωτίζεται, όπως και ο ουρανός πάνω από την Πλατεία Ελευθερίας, που πλημμυρίζει από πολύχρωμα και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ χθες, ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση και μαζί την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Ηράκλειο, στην καρδιά του χριστουγεννιάτικου κάστρου, που άνοιξε τις πύλες του από χθες το απόγευμα και αναμένεται να αποτελέσει και φέτος πόλο έλξης για πολίτες όλων των ηλικιών. Θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό που λέω κάθε φορά. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είμαστε μαζί. Αν είμαστε μαζί, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από γύρω. Να περάσετε να δείτε το κάστρο, να είστε καλά όλοι και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάρα πολύ ωραία, ωραία εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο. Το χρειαζόμασταν, θεωρείτε? Εννοείται, όλος ο κόσμος. Απέκτησε η πόλη χρώμα ενώ στον εορτό? Βέβαια. Εύχομαι το 2019 να είναι φτισισμένο με ειρήνη, με γαλήνη. Στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του δέντρου η προσέλευση ήταν μαζική, κάτι στο οποίο συνέβαλαν και οι καλές καιρικές συνθήκες. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό, ανταλλάσσοντας ευχές εν ώψη των εορτών, κάτι που φάνηκε ότι το είχαν ανάγκη. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε βασικά ότι ο Χριστός γεννήθηκε. Πανέμορφη, καλές γιορτές όλο τον κόσμο, υγεία και πολλές χαρές. Βλέπω δεν το χαίρονται μόνο οι μικρότεροι, το χαίρονται και οι μεγαλύτεροι. Όχι, οι μεγαλύτεροι, σαφώς και οι μεγαλύτεροι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, υπέροχα. Ξεκίνησαν οι γιορτές στο Ηράκλειο? Νομίζω ναι, σήμερα ξεκινήσαν. Η βραδιά περιελάμβανε χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη φιλαρμονική του Δήμου, κέφι και παιδικά χαμόγελα, συναυλία με τους αλλαντάλων και παιχνίδια αλλά και δράσεις στα σπίτια του χριστουγεννιάτικου χωριού που θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Όλα ήταν υπέροχα. Να είμαστε καλά, να έχουμε καλές γιορτές. Και υγεία σε όλους. Υπέροχα μόνο για τα παιδιά ή για τους μεγάλους? Για όλους. Πιστεύετε ότι το έχει ο κόσμος ανάγκη σε αυτή τη στιγμή? Πάντα το έχει ανάγκη. Όλα καλά. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και του χρόνου.